Καλησπέρα. Χρήστος Τσάβας, δουλεύω στη Pollfish ως front-end. Σήμερα θα μιλήσουμε για web fonts, πώς να χτίσουμε το custom font μας και πώς να το σερβίρουμε αποδοτικά στους χρήστες μας, ανάλογα με τις ανάγκες του site και του business μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε μια υποθετική ιστορία. Έστω ότι πηγαίνετε στα γραφεία της startup σας μια μέρα και στο διάδρομο σας πιάνει ο CEO και σας λέει: «Ξέρεις, δυστυχώς δεν πήραμε το ΕΣΠΑ για τη φανταστική ιδέα που είχα. Μας μένουν 18 ώρες runway πριν μας τελειώσουν τα χρήματα και κλείσουμε. Αλλά μην ανησυχείς, θα κάνουμε ένα ICO, θα δεχόμαστε Dogecoin και θα σωθούμε. Και εσύ θα φτιάξεις τη landing page. Έχεις μία ώρα». Οπότε και εσύ, γεμάτος ευθύνη, βρίσκεις εκεί στα γρήγορα ένα free template για ICOs, κοτσάρεις και το αγαπημένο σου font, κάνεις import URL από το Google Fonts μέσα στο CSS σου, ξεπετάς τη landing page σε μισή ώρα και νιώθεις υπέροχα με το πόσο καλή δουλειά έκανες και τι θα γίνεται crypto masters και θα σώσεις την εταιρεία σου, αλλά είναι από μια μεριά το web performance, κοιτάει τι έχεις κάνει και ένα δάκρυ γυλάει, γιατί ουσιαστικά αυτό που έκανες δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση για να φορτώσεις το font σου. Οπότε θα μιλήσουμε έτσι κάποια εισαγωγικά για τα fonts. Ουσιαστικά είναι ένα σύνολο από vectors που ορίζουν το κάθε glyph που περιέχει το font μας. Αυτό είναι ο ένας παράγοντας που καθορίζει το πόσο μεγάλο θα είναι το file size. Προφανώς όσο πιο σύνθετο είναι το vector, τόσο μεγαλύτερο και το file size. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι το σύνολο χαρακτήρων που υποστηρίζει, λατινικά, ελληνικά και το καθεξής. Για παράδειγμα, το Open Sans έχει 897 glyphs και προφανώς δεν μας ενδιαφέρει όλο αυτό το σύνολο για το site μας. Μπορεί να μας απασχολούν τα 100 ή τα 200. Επομένως, αυτό είναι ένα σημείο που θα μας απασχολήσει περισσότερο και θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Εδώ βλέπουμε ένα typical font face declaration στο CSS μας. Επάνω ορίζουμε το font family και κάτω το σύνολο των αρχείων με το URL για το κάθε font file. Ουσιαστικά από τα σχόλια καταλαβαίνουμε ότι οι διαφορετικοί τύποι αρχείων έχουν να κάνουν με το support των διαφορετικών συνόλων browsers. Τα IoT έχουν να κάνουν με τον Internet Explorer. Το Go3, που είναι το πιο σύγχρονο και πιο καλά συμπιεσμένο format, υποστηρίζεται από σύγχρονα browsers. Το Go έχει μεγαλύτερη κάλυψη, για παράδειγμα Android 4. Και τα SVG, το οποίο είναι να εκλείψει ως επιλογή, το οποίο αφορά μόνο legacy iOS devices, επομένως μπορεί να μην μας αφορά καν. Αυτή λοιπόν είναι μια βασική δήλωση του font face μας, αλλά όπως θα δούμε δεν είναι πλήρης και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο, στο CSS μας, προκειμένου να κάνουμε καλύτερη δουλειά με το font μας. Εδώ βλέπουμε μια τυπική διαδικασία όταν κάνουμε request ένα page. Ουσιαστικά φέρνουμε το HTML μας, παρσάρουμε και χτίζουμε το DOM, παρσάρουμε το CSS μας και αφού χτιστεί το CSS Object Model, σε αυτή τη φάση θα πάμε να κατεβάσουμε το font μας, εφόσον το έχουμε βρει ότι χρησιμοποιείται σε κάποιο κανόνα. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αν στο CSS μας δεν χρησιμοποιούμε το font κάπου, ο browser είναι αρκετά έξυπνος για να μην μπει στη διαδικασία καν να το κατεβάσει. Και το άλλο είναι ότι στο first paint, κατά πάσα πιθανότητα, το font μας δεν θα έχει κατέβει. Και θα δούμε ένα demo για τι προβλήματα δημιουργεί αυτό. Εδώ θα δούμε, να βάλω και ένα throttle στο δίκτυο και να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ, για παράδειγμα, φορτώνουμε με ένα link στο head το font μας. Ωπα, βάζω παράδειγμα.
κεντρωθείτε στην τελευταία γραμμή, που ουσιαστικά θα δούμε ότι φορτώνεται νωρίτερα από τις πρώτες δύο. Ουσιαστικά η τελευταία γραμμή έχει το sans serif font που είναι ήδη στο browser και οι πρώτες δύο γραμμές έχουν το custom font μας. Επομένως βλέπουμε ότι στο first paint έχουμε κατευθείαν το system font και παρατηρούμε έτσι, κάποια δευτερόλεπτα όπου έχουμε αόρατο text. Δεν σ' άκουσα. Να. Α, ναι, ναι. Οκ. Okay. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται Flash of Invisible Text, το οποίο θα το βρείτε στα blogs. Και είναι ουσιαστικά το default behavior του browser, όπου περιμένει το font μας και δεν κάνει κάποιο fallback σε κάποιο system font. Και έχει αυτήν την εμπειρία ο χρήστης, που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αποδεκτή. Οπότε θα δούμε κάποια CSS rules και declarations που μπορούμε να ενισχύσουμε το font face μας. Το local, ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε just in case, πριν τα URL μας, κατά αυτόν τον τρόπο που δείχνει στην τελευταία γραμμή, το οποίο απλά λέει στο browser ότι αν υπάρχει διαθέσιμο το font locally, φόρτωσέ το και μην κάνεις καν το request. Επομένως, αν είναι κασαρισμένο, γλιτώνουμε τελείως το request. Γενικά, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πάντα στο font face declaration μας. Το subsetting είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι για το font μας. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, το Open Sans έχει πάρα πολλά glyphs που μπορεί να μην μας αφορούν. Για παράδειγμα, αν φορτώνετε το font σας μέσω του Google API, όπως δηλώνετε το font weight στο URL σας, μπορείτε να δηλώσετε και ότι σας ενδιαφέρει το subset μόνο των ελληνικών χαρακτήρων. Επομένως, έτσι περιορίζουμε σημαντικά το μέγεθος του font που θα κατεβάσουμε. Ας δούμε ένα παράδειγμα σχετικό. Ουσιαστικά εδώ είναι το URL που περνάμε στο link μας για το Open Sans από το Google Font. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς έχει declared τα font faces. Ουσιαστικά για το κάθε weight και variant έχει διαφορετικό αρχείο. Χρησιμοποιεί πάντα το local όπως βλέπουμε. Και το Unicode Range, το οποίο ουσιαστικά λέει στο browser ότι αυτό το αρχείο θα ρεντάρει το συγκεκριμένο εύρος Unicode χαρακτήρων, μιας και αφορά το ίδιο font family, συγγνώμη, για το Open Sans. Οπότε, ας το συνεχίσω έτσι. Οπότε, το Unicode Range μπορούμε να ρίσουμε ένα εύρος σημείων ή κάποια wildcards για να πούμε συγκεκριμένα ποιους χαρακτήρες αφορά το κάθε font αρχείο μας. Και εδώ είναι το declaration που το έχουμε ενισχύσει με το local και το Unicode range. Εδώ ουσιαστικά στο ένα font face κάνουμε declare τα Latin glyphs και στο άλλο το Japanese glyphs. Το preload. Το preload είναι ένα progressive enhancement που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη. Ουσιαστικά το link μας το συντάσσουμε όπως βλέπουμε πάνω. Όπως είπαμε πριν, το font μας δεν θα ξεκινήσει να κατεβαίνει αν δεν χτιστεί το CSS Object Model. Επομένως, με το preload, αυτό που λέμε στο browser είναι ότι ξέρεις αυτό το resource, θα το χρειαστώ οπωσδήποτε. Επομένως, μπορείς να ξεκινήσεις να το φέρνεις νωρίτερα στο waterfall. Αυτό ουσιαστικά ξεκινάει να κατεβάζει το font νωρίτερα, αυξάνει το initial render time. Βέβαια, στα repeat views που είναι κασαρισμένο το font μας, δεν μας επηρεάζει κάπως. Και εξαλείφουμε, μειώνουμε βασικά το invisible text, το φαινόμενο που είδαμε νωρίτερα, και μειώνουμε και το χρόνο που έχουμε το unstyled text μας, το οποίο ουσιαστικά είναι
η περίοδος που ο browser έχει ρεντάρει το fallback font μας πριν κάνει το swap για το κύριο font. Οπότε πάμε να δούμε μερικές στρατηγικές. Όπως είδαμε και στην αρχή της παρουσίασης, είτε κάνουμε declare ένα font face στο head μας ή στο CSS μας, είτε κάνουμε ένα import URL, είτε χρησιμοποιήσουμε ένα link χωρίς το preload, ουσιαστικά είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το font μας θα ξεκινήσει να κατεβαίνει σχετικά αργά. Βέβαια, είναι μια απλή υλοποίηση. Είναι future-friendly, γιατί είναι μια παγιωμένη τακτική. Πιθανότητα και το font στο site σας να φορτώνει έτσι. Το καλό είναι ότι ο Edge και ο Explorer κατευθείαν κάνουν fallback στο back font, ας πούμε. Οπότε δεν έχουμε το αόρατο text που έχουμε στους υπόλοιπους browsers. Κάτω βλέπουμε ένα πίνακα σχετικά με το default behavior των browsers. Τι κάνουν όταν περιμένουν ένα custom font. Κατά βάση, περιμένουν 3 δευτερόλεπτα το font και δεν εμφανίζουν τίποτα. Έχουμε το αόρατο text, όπως είπαμε, πριν πάνε στο fallback font. Ο Internet Explorer βλέπουμε ότι έχει μηδενικό timeout και εμφανίζει κατευθείαν το fallback. Και όταν με το καλό έρθει το custom font μας, θα κάνει το swap. Το no timeout στο Safari αφορά εκδόσεις πίσω από το 10, όπου εκεί ήταν πρόβλημα, γιατί για οποιοδήποτε λόγο, αν σκάλωνε το font download, το κείμενο στη σελίδα θα έμενε αόρατο. Επομένως, το πόρισμα για αυτή τη στρατηγική είναι ότι είναι ελλιπής και σίγουρα δεν προτείνεται. Μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. System fonts. Ουσιαστικά, εδώ μιλάμε για να μην έχουμε custom fonts, αλλά να έχουμε μια λίστα με ήδη εγκατεστημένα fonts στο browser μας. Επομένως, εδώ γλιτώνουμε και το payload του font και το χρόνο που θα κάνει να το ρεντάρει. Εδώ πέρα βλέπουμε μερικές στρατηγικές από μεγάλα site τα οποία υποστηρίζουν αυτά τα fallback fonts, είτε ως default strategy, είτε ως μέρος του συνολικού strategy τους. Και τα καλά είναι ότι αυτά τα fonts καλύπτουν αρκετά λειτουργικά συστήματα και browsers. Επομένως, είναι κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν όχι σαν default strategy, αλλά σαν το fallback font μας στο συνολικό. Ένα ενδιαφέρον trick που μπορούμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε τα font μας ως local, με τον τρόπο που είπαμε νωρίτερα, και έτσι να βάλουμε ένα alias font family system και να το καλούμε έτσι πιο σύντομα όπου χρειαζόμαστε μέσα στο CSS μας. Το font display είναι ένα CSS rule που το χρησιμοποιούμε μέσα στο font face και μας δίνει την ευκαιρία να επηρεάσουμε το strategy του browser που είπαμε νωρίτερα σχετικά με το fallback font μας και το timeout. Ουσιαστικά, το auto value είναι αυτό που περιγράψαμε πριν, ότι ο browser κατά βάση θα περιμένει 3 δευτερόλεπτα το font και πρακτικά θα έχει το flash of visible text φαινόμενο περιμένοντας το font μας πριν κάνει το swap. Το swap value που είναι το πιο σημαντικό, το οποίο θα ξεκινήσει κατευθείαν με το fallback font και όταν φορτωθεί το custom font θα κάνει μόνο την αλλαγή. Εδώ έχουμε το φαινόμενο του unstyled text, όπου στην αρχή θα δούμε, όταν γίνει μετάβαση μάλλον, θα δούμε ένα jump στο content, είναι εμφανές, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το αόρατο text. Το block, που αυτό κάνει ο Safari 9 και πίσω, που ουσιαστικά περιμένει επαόριστον να έρθει το custom font και εμφανίζει ένα αόρατο text. Το fallback που έχει ένα μικρό παράθυρο 100 millisecond, που περιμένει το font μας αν είναι διαθέσιμο και μετά κάνει το swap. Και το optional, που και αυτό μπορεί να αποτελεί μια λύση για ορισμένους, όπου χρησιμοποιούμε το timeout των 3 δευτερολέπτων. Αν το font μας είναι διαθέσιμο, τότε κάνουμε το swap. Αν δεν είναι, μένουμε στο fallback. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, το font μας θα εμφανιστεί σε repeat view.
Έτσι αποφεύγουμε το jump μεταξύ των fonts από το fallback στο custom. Ας το δούμε σε παράδειγμα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, στην τελευταία γραμμή έχουμε το, μια γραμμή με default font στο sans serif. Θα δούμε ότι κατευθείαν, επειδή έχουμε swap, έχουμε από το first render συνολικά το font μας και βλέπουμε και αυτή την αλλαγή από το default στο custom font. Οπότε σίγουρα έχουμε βελτιώσει αρκετά την κατάσταση. Ο χρήστης βλέπει από το first paint κείμενο. Έχουμε εξαλείψει το invisible text και έχουμε απλά το φαινόμενο του unstyled text. Οπότε, μπορεί το font display να αποτελέσει μια στρατηγική από μόνο του. Ουσιαστικά είναι και αυτό μια πολύ απλή λύση, με καλό support ήδη από τους μεγάλους browsers. Οπότε, απλά προσθέτουμε το font display στο font declaration και έχουμε κατευθείαν το fallback font μας, το οποίο το αξιοποιούμε. Έτσι, όπως είπαμε, εξαλείφουμε το invisible text. Είναι future-friendly, καθώς εκεί οδεύει το ευρεία υποστήριξη από όλους τους browsers για αυτό το rule. Είναι μια robust λύση, όπως είπαμε, καθώς δείχνει το fallback font. Το αρνητικό είναι ότι ακόμα είναι περιορισμένη μεν το support από τους browsers, αλλά είναι κάτι προαιρετικό. Θα παίξει και στους browsers που δεν υποστηρίζεται απλά με το default behavior τους. Ένα αρνητικό ενδεχομένως, σε εισαγωγικά, είναι ότι πρέπει να έχουμε self-host το font μας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω βρει ούτε το Google Fonts, ούτε κάποιο άλλο third-party site που μπορούμε να φορτώσουμε τα font μας, το οποίο να έχει μέσα στο declaration το font display. Επομένως, πρέπει να κάνουμε το declaration εσωτερικά, γιατί δεν ξέρουμε το τελικό link του font μας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο περιορισμένος έλεγχος που έχουμε χρησιμοποιώντας απλά font display είναι ότι δεν μπορούμε να γκρουπάρουμε, για παράδειγμα, τα repaints. Γιατί όπως έρχονται τα διάφορα weights και variants, ουσιαστικά αυτό το κάθε download του font δημιουργεί ένα reflow σε όλη τη σελίδα. Και αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα για ορισμένους, για το performance. Οπότε, σίγουρα το εξετάζουμε σαν στρατηγική, μέρος της στρατηγικής μας. Αλλά μπορούμε να το ενισχύσουμε και με JavaScript, όπως θα δούμε παρακάτω. Το inline data URI είναι μια προσέγγιση που θεωρείται με ένα anti-pattern, αλλά μπορεί να εξυπηρετεί το business σας. Αν, για παράδειγμα, θέλετε να σερβίρετε κατευθείαν το font σας έτοιμο, ρενταρισμένο, χωρίς να έχετε το unstyled text μέσω διάστημα, ουσιαστικά μετατρέπετε το font file σας σε basic 64 string και το φορτώνετε αναλόγως στο SRC, μέσα στο font declaration σας, κατά τον ίδιο τρόπο που θα βάζατε και το link. Το αρνητικό είναι ότι έχουμε σημαντικό hit στο performance της σελίδας. Αυξάνουμε το first paint. Αλλά όπως είπαμε, το καλό είναι ότι έχουμε κατευθείαν το custom font έτοιμο. Επομένως, μπορούμε απλά να έχουμε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα invisible text. Επίσης, αν σας απασχολεί το critical rendering path και τα 14 kilobyte του initial payload, κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο τρόπος δεν θα κάνει για σας, ας σας ενδιαφέρει το first paint. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φάτε το μεγαλύτερο budget, αν όχι όλο, και θα το υπερκαλύψετε ενδεχομένως από τα 14 kilobyte, φορτώνοντας απλά το font. Αλλά
Για παράδειγμα, το Medium χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, επομένως, αν εξυπηρετεί εσάς, άσχετα με ένα edit pattern, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και θα το δούμε στην πράξη. Ουσιαστικά έχουμε πάλι οδηγό την τελευταία γραμμή. Βλέπουμε ότι έχουμε invisible text men, αλλά κατευθείαν φορτώνουμε το custom font μας χωρίς το ενδιάμεσο βήμα. Το Font Loading API είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ήδη. Ουσιαστικά είναι ένας βανίλα τρόπος να φορτώσουμε το font μας στη JavaScript. Ένα syntax είναι αυτό, όπου δηλώνουμε το font face. Το φορτώνουμε στο document fonts και με ένα promise, όταν φορτώσει το font μας, μπορούμε να διαχειριστούμε ανάλογα το πώς θα συμπεριφερθεί η σελίδα. Για παράδειγμα, να θέσουμε ένα class και να κάνουμε manually το switch στο font μας. Με αυτό το παράδειγμα θα πετύχουμε και γκρουπαρισμένα τα repaints, αν έχουμε πολλά font variants και τα ομαδοποιήσουμε σε ένα promise all σενάριο. Οπότε, πάμε να προσπαθήσουμε να φορτώσουμε το font μας σε δύο στάδια, συνδυάζοντας όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταρχήν, το σημαντικό είναι να περιορίσουμε το font μας. Ένα file optimized μόνο με, για παράδειγμα, το κείμενο και τους αριθμούς που μας αφορούν. Έτσι, μειώνουμε αρκετά το initial font file size που έχουμε να κατεβάσουμε και περιορίζουμε και το unstyled text time μεσοδιάστημα μέχρι να φορτωθεί ολοκληρωμένα το font μας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που θα δούμε, ουσιαστικά έχω χρησιμοποιήσει το lato font με font weight 400. Αυτό σημαίνει ότι τα bold και italics variants που έχει μέσα στη σελίδα θα φορτωθούν από WebKit browsers με την μέθοδο του font synthesis, όπου ο browser προσπαθεί να κάνει emulate το bold και το italics, το οποίο είναι αρκετά κοντά στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι και τελείως ίδιο. Βέβαια, στα μάτια των developers, σε μένα τουλάχιστον, φαίνεται αρκετά ίδιο. Επίσης, για το boldness, αν θέλετε να έχετε περισσότερο fine-grained το πώς θα φανεί το bold σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το text shadow property και να πειραματιστείτε με αυτό το πώς θα φαίνεται ακριβώς. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε το font loading API για να φορτώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι του font μας με τα font variants και θα χρησιμοποιήσουμε JavaScript classes στο HTML μας προκειμένου να ορίσουμε τα στάδια του κάθε font, σε πρώτο βήμα το subset font μας και σε δεύτερο το συνολικό font. Με αυτή τη διαδικασία έχουμε εξαλείψει το invisible text και κρατάμε μόνο το unstyled text κομμάτι. Φυσικά, εδώ μπορούμε να το ταιριάξουμε με το font display swap, όπου αν, για παράδειγμα, οι WebKit browser μας δεν υποστηρίζουν το font synthesis, τουλάχιστον να δείξει το fallback font. Όπως είπαμε επίσης νωρίτερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν fallback font μας το σύνολο των δοκιμασμένων font από WordPress και Medium για να έχουμε και ένα αρκετά decent fallback font. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης preload στο subset font μας για να μειώσουμε το φλάσωμα style text time, να ξεκινήσουμε να φέρνουμε το font μας νωρίτερα στο waterfall. Και ένα session storage check, προκειμένου να μην μπούμε στη διαδικασία να ξαναφέρουμε το font μας στα repeat views. Και πάμε να δούμε το demo.
Ουσιαστικά, άμα είδατε, έγιναν δύο jump στο text. Το αρχικά φορτώνεται το fallback font μας. Στο ενδιάμεσο φορτώνεται το subset. Και στο τελικό βήμα φορτώνεται το custom font μας. Να σας δείξω και τη διαφορά του ψεύτο bold που κάνει emulator ο Chrome. Ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή έχουμε το τελικό font μας και στη δεύτερη έχουμε το subset που έχουμε φορτώσει απλά με weight 400 και δεν έχουμε bold. Επομένως βλέπουμε ότι είναι αρκετά κοντά, βλέπουμε κάποιες διαφορές, αλλά μπορεί να μην είναι significant για μας. Οπότε ένα checklist για αυτά που είπαμε. Σημαντικό να κάνουμε subset τα font file μας και να χρησιμοποιούμε unicode range ανάλογα με το εύρος των χαρακτήρων που υποστηρίζει το κάθε file. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το preload στο head για να ξεκινήσουμε να φέρνουμε το font νωρίτερα. Κάτι που δεν ανέφερα πριν, στο preload, ακόμα και αν είναι self-hosted τα font files μας, χρησιμοποιούμε το cross-origin attribute, γιατί το default behavior των fonts όταν φορτώνονται είναι ένα anonymous course mode. Επομένως, αν δεν βάλουμε το cross-origin, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, ακόμα και αν είναι self-hosted τα files. Έτσι, ουσιαστικά, στο παράδειγμα που είδαμε, έχουμε inline στο head το font face declaration μας και ένα inline script, όπου φορτώνουμε το υπόλοιπο font μας, χρησιμοποιώντας το font loading API, και με το then στο promise μας αλλάζουμε τις κλάσεις καταλλήλως. Επίσης, στο inline script μας κάνουμε και το check με το session storage, ότι έχουμε φορτώσει το font μας, οπότε μην μπει στη διαδικασία να ξανακάνεις fetch, καθώς θα τον πάρει από την gas. Χρησιμοποιούμε το font display swap για να αξιοποιήσουμε το fallback font μας και να εξαλείψουμε το αόρατο text. Εδώ στεκόμαστε στο ότι αν μας απασχολεί το page flow από τα πολλά font variants, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τις JavaScript classes προκειμένου να τα γκρουμπάρουμε. Είπαμε ότι μία επιλογή για εσάς μπορεί να είναι το data URI, προκειμένου να σερβίρετε κατευθείαν το έτοιμα του font σας. Όπως είπαμε, το Medium χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση. Know your users. Ουσιαστικά, αν εσείς εξυπηρετείτε κυρίως Android 4 κινητά, μπορεί να έχει περισσότερο νόημα να κάνετε preload ένα WAV file και όχι ένα WAV 2. Προκειμένου να εξυπηρετήσετε το majority των users σας πιο γρήγορα. Και η ουσία είναι ότι υπάρχουν καλές πρακτικές, αλλά το τι ουσιαστικά εξυπηρετεί εσάς έχει να κάνει με το business σας και τα τεστ που θα πρέπει να τρέξετε, κάποια A-B test, speed test, lighthouse, αξιοποιήστε για να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς. Αυτό είναι το checklist. Ελπίζω να πήρατε bits and pieces που μπορεί να εφαρμόσετε σήμερα, προκειμένου να κάνετε το site σας λίγο πιο αποδοτικό. Και ευχαριστώ που με ακούσατε.